Ο αριθμός των θυμάτων του κορονοϊού είναι αναμφίβολα το πιο μελανό αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε τους τελευταίους 20 μήνες. Είναι ενδεικτικό πως το 41% του συνόλου των θανάτων της πανδημίας αναφέρεται από τα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Τράκης σε μια μοιραία καταγραφή που ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο με το δεύτερο κύμα της πανδημίας που σηκώθηκε κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο σχετικός πίνακας, η θάνατη αναγειονομική περιφέρεια, η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, έχει 3.818 θανάτους, ενώ η τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας 3.029. Δηλαδή, αγγίζουμε τους 7.000 θανάτους, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο σύνολο της χώρας. Τα κρούσματα στο νοσοκομείο Καβάλας μπορεί να παραμένουν σταθερά, αλλά η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη και πιο δύσκολη. Κοιτάξτε, δυστυχώς τα πράγματα εξακολουθούν και είναι δύσκολα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι άκρως επικίνδυνα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, δευτεριάτικα, νοσηλεύουμε 45 ασθενείς στην COVID κλινική και 6 στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπως βλέπετε τα νούμερα είναι αρκετά υψηλά. Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη, λαμβάνοντας τόσο την κίνηση του νοσοκομείου Καβάλας αλλά και συγκρίνοντας τα δεδομένα της Καβάλας με τις γύρω περιοχές αλλά και αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, νομίζω ότι πάλι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια διαχειρίσιμη κατάσταση. Οι συνάδελφοι του 5ου ορόφου, όπου το μέγιστο των νοσηλευμένων είναι 43 ασθενείς, παλεύουν καθημερινά, πρωί και απόγευμα, σε κάθε εφημερία, προκειμένου να διαχειριστούν τους νοσηλευόμενους. Αυτό κάποιες φορές ξεπερνάει τα όρια και χρειάζεται για κάποιες ώρες να νοσηλευτούν ασθενείς και στον τρίτο όροφο. Αυτή είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας. Είναι καλύτερη από όλα αυτά που βλέπετε στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Όλα αυτά μετά την εμφάνιση και τις μετάλλαξεις όμικρον, η οποία μπορεί σύμφωνα με τους ειδικούς να είναι αρκετά μεταδοτική, αλλά δεν προκαλεί τόσο μεγάλη νοσηρότητα. Πρώτες αναφορές που έγιναν μιλάνε για μεγάλη μεταδοτικότητα και χαμηλή νοσηρότητα. Ναι. Ελπίζω να ισχύει αυτό και να καλύπτεται τα εμβόλια. Δεν μπορεί κανείς να πει ακόμα και συμφωνώ και με την δήλωση, νομίζω σημερινή δήλωση του Υπουργού του κ. Πλεύρη, ότι σε 2 εβδομάδες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Μπορεί να είναι και λίγο πιο νωρίς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε αν αυτή η μετάλλαξη, η παραλλαγή είναι σοβαρότερη, οδηγεί σε μεγαλύτερη νόσηση, είναι επικινδυνότερη ή απλώς συνοδεύεται από κάποια ήπια συμπτώματα όπως είναι μια μεγάλη καταβολή δυνάμεων, ενδεχομένως ένας βήχας ξηρός, μη παραγωγικός. Γεμάτη η ΜΕΘ και στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο Κομωτινής, όπως μεταφέρει και ο διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής Γιώργος Πατλάκας. Έχουμε αρκετά περιστατικά, έχουμε 24 ασθενείς. Παρά που κάνουμε εξιτήρια κάθε μέρα, άρα έχουμε μια ροή η οποία είναι ακόμα αυξημένη. Εν κατακλείδη, το γύρο του διαδικτύου έκανε μια είδηση πως ένας επιχειρηματίας από τις Σέρες βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο των Σερών, γιατί αγόρασε ένα πλαστό πιστοποιητικό από τη Βουλγαρία, κάτι που ωστόσο διέψευσε ο διοικητής του νοσοκομείου Σερών, Νίκος Φαρμάκης, καθώς τόνισε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είναι εμβολιασμένος από τις 14 Μαΐου στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Ο κύριος αυτός έχει εμβολιαστεί στο νοσοκομείο Σερών στις 14 Μαΐου με το μονοκλονικό της Johnson. Άρα ό,τι κυκλοφόρησε ήταν... Επομένως αυτό το πλαστό που λένε δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Εμείς πώς ξέρουμε ότι είναι... Απλώς εμείς τώρα με το άμκα του που νοσηλεύεται μπήκαμε μέσα στο σύστημα και είδαμε ότι εμβολιάστηκε στο δικό μας το νοσοκομείο στις 14 Μαΐου.